Καλά κρατή, δήλωτή εργασία και υπερεργασία σε ξενοδοχεία χώρους εστίασης και τουριστικά καταστήματα στον νομό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχο Μανώλη Μπαμιάκη, ένα πρόβλημα που εδώ και χρόνια δεν έχει βρει λύση. Δηλαδή οι άνθρωποι αναγκάζονται και εργάζονται 8 και 10, πάνω από 8 ώρες, 10 ώρα, 12 ώρα και επίση και είναι και αδήλωτη η εργασία. Έχουμε τύχει ελέγχου οι οποίοι βρίσκουν εργαζόμενου οι οποίοι δηλώνονται 6 και 40, οι οποίοι δουλεύουν εξαήμερο 8 ώρο τα οποία είναι παράνομα. Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί και το Airbnb. Κάποιοι προτιμούν και Airbnb, εκεί πρέπει να μπει μια τάξη πλέον εκεί πέρα, διότι δεν γίνεται, είναι πιστεύω ένας αμυντός ανταγωνισμός. Εκεί ούτε ασφαλισμένοι εργαζόμενοι υπάρχουν, δουλειές υπάρχουν και δεν φαίνεται τίποτα. Ο πρόεδρος του Σωματείου ζητά να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι ώστε να μπει μια τάξη στη, στην εργασία. Γίνονται έλεγχοι, αλλά δεν είναι παρκή. Χρειάζονται και άλλοι έλεγχοι. Πρέπει να συνοματοθούν ε, οι επιθεωρήσει εργασία στο ΙΚΑ για να γίνονται πιο αυστηροί έλεγχοι, ώστε να μπει μια τάξη πλέον. Είναι πάρα πολλέ κοινωνικέ μονάδε, ανοίγονται καινούργιε, υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά στο χώρο και αλλά πρέπει να μπει μια τάξη. Το κάτω κάνει τόσα έσοδα, το ίδιο κάνει τόσα έσοδα, πρέπει να μπει μια τάξη επιτέλου. Η Ιταλική αγορά ήταν η κυριότερη αγορά για την Ελλάδα τον Ιούλιο του 2019 για δεύτερη φορά φέτο, σύμφωνα με τα στοιχεία τη Τριβάγκο. Η Βρετανική αγορά υποχώρησε στη δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη θέση διατηρήθηκε η αγορά τη Γερμανία. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε για πρώτη φορά το 2019. 19, η αγορά τη Σερβία, ενώ την Πέμπτη βρέθηκε η τουρκική αγορά. Μέχρι στιγμή έχει πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα περιμένουμε δύο μήνε ακόμα είναι να τελειώσει για να δούμε τι θα εισπράξουμε στο τέλο. Πάντα το Σεπτέμβριο στην αρχή τη εταιρεία κάνει μια κοιλιά, αλλά ευελπιστούμε ότι μετά θα πάει πολύ καλύτερα. Κατά τον Αύγουστο δεν μπορούσε να προχωρήσει στα χανιά πουθενά, παντού η εθνική οδό αυτοκίνητα, τα μαγαζία γεμάτα. Πίστευτο όμω πήγε πάρα πολύ καλά. Για τους Γερμανούς τουρίστες στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Ρέθυμνο, στην πέμπτη θέση η Χερσόνησος και στη δέκατη θέση η Γεωργιούπολη σε επίπεδο Κρήτης. Λαφωνή και εκεί τέτοια ήταν πανικό, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Ουρέ χιλιόμετρων, φαλάσσανε ουρέ χιλιόμετρων. Είχαμε και Έλληνε, αλλά ήταν και πάρα πολλοί τουρίστε που νοικιάζουν να και πρέπει να γνωρίσουν τι ομορφιέ του τόπου μα. Τα παραπάνω επισημάνθηκαν σε έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε για την εκλογή Εφορευτική Επιτροπή για τι εκλογέ του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματιού Ξενοδόχου Υπαλλήλων Χανίων.